Με ένα ειδικό αυτόματο αναβατόριο πισίνας εξοπλίστηκε το Εθνικό Δημόσιο Κολυμβητήριο του ΠΕΑΚΙ στη Λιμνοπούλα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας, άτομα με αναπηρία, να έχουν πλήρη πρόσβαση στο κολυμβητήριο της πόλης τους. Το αναβατόριο τέθηκε σε λειτουργία παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ και εκπροσώπων της Διοίκησης, καθώς επίσης και του Γενικού Γραμματέα του Αθλητικού Συλλόγου Πύρος ΑΜΕΑ και του Προέδρου του Νομαρχιακού Σωματείου ΑΜΕΑ Ιωαννίνων. Οι παρεμβάσεις πρόκειται να συνεχιστούν από την Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ στο σύνολο των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε αυτές να είναι προσβάσιμες από όλους και όλες. Σε συνέχεια από το καλοκαίρι που είχαμε εγκαινιάσει τη ράμπα στο κλειστό γυμναστήριο, είχαμε αναφέρει ότι το επόμενο βήμα είναι στο Εθνικό Κολυμβητήριο η βοήθεια που θα παράσχουμε στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σήμερα, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και πριν την αλλαγή του νέου έτους, εγκαινιάζουμε, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο ένα μηχάνημα, ένα ναυατόριο, το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο στην περιφέρεια. Θεωρώ ότι σε πανελλήνιο επίπεδο είναι ελάχιστα τα μηχανήματα αυτά τα οποία βοηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εμείς συμμεριζόμαστε τις ανάγκες όλων των ατόμων. Το εθνικό στάδιο, το Εθνικό Κολυμβητήριο και μάλλον όλες οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται και το 2018 θα αποτελέσει για μας κομβικό σημείο αναβάθμισης των χώρων. Είναι, η πρόσβαση γίνεται και στη μεγάλη και στη μικρή πισίνα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να το χειρίζεται. Αυτό μπορούμε να το κανονίσουμε και στις ώρες του κοινού. Οι ναυαγοσώστες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Όπως γνωρίζετε, η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως ημέρα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για μια προσπάθεια με στόχο την ανάδειξη των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία και ταυτόχρονα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών του κόσμου προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ανθεκτικής κοινωνίας για όλους, δίχως αποκλεισμούς. Καθημερινές εικόνες, όπως για παράδειγμα τα παρκαρισμένα οχήματα σε θέσεις για ΑΜΕΑ, η ανυπαρξία υποδομών για την επιβίβαση και αποβίβαση από τα λεωφορεία, η έλλειψη διαμόρφωσης των πεζοδρομίων για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και η έλλειψη χρηματοδότησης από την πολιτεία για τη δημιουργία δομών και την εγκατάσταση και την εκπαίδευσή τους, αναδεικνύουν τη δυσκολία του εγχειρήματος και το μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσουμε ως κοινωνία για την επίτευξη του στόχου. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ΑΜΕΑ. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι και είμαστε συνάνθρωποι. Με τούτες τις σκέψεις, ευχαριστούμε πολύ τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που συμμερίζεται τις αγωνίες μας και βοηθάει τις προσπάθειές μας. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή, έστω και καθυστερημένα, εξέφρασαν με δηλώσεις το Γενικός Γραμματέας του Αθλητικού Σωματείου Πύρος ΑΜΕΑ Δημήτρης Αργυρός και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Σωματείου ΑΜΕΑ Ιωαννίνων Αστερινός Μάνθος. Μέχρι τώρα κάποια παιδιά από τον Πύρο αθλούνταν σε αυτό το χώρο, στη μικρή πισίνα, και για μας ήταν μια μεγάλη διευκόλυνση να γίνεται. Τώρα, στις νέες συνθήκες με το ανυβατόριο, θα δοθεί δυνατότητα και σε άλλα ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα αυτή τη φορά να αθληθούν, να διασκεδάσουν και στη μικρή αλλά κυρίως και στη μεγάλη πισίνα, και για αυτό το λόγο ως Πύρος και ως Δημήτρης Αργυρός αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι είναι ακόμα ένα βήμα έτσι ώστε τα ΑΜΕΑ να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμοι πολίτες. Εξάλλου, η αναπηρία δεν είναι το θέμα της έλλειψης της δικιάς μας, αλλά το κατά πόσο η πολιτεία, οι φορείς, δίνουν δυνατότητα στα ΑΜΕΑ να συμμετέχουν με ισότιμους όρους. Ο Σπύρος, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ήμουν παιδί και γέρασα. Είναι ίσως ο καταλληλότερος τρόπος για να προσεγγίσουμε την κατάσταση που περιγράφει την προσβασιμότητα στην πόλη. Ήμουν παιδί και γέρασα όταν κατασκευάστηκε το κολυμβητήριο αυτό στα τέλη του 70 και στα μέσα του 1980 έγινε στεγαζόμενο, έγινε προστατευμένο. Προστατευμένο όμως και αποτρεπτικό για τα άτομα με αναπηρία. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας ως Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, σε μια ευτυχισμένη συγκυρία. Να τρέχουμε ταυτοχρόνως με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει κατανοήσει πλήρως το θέμα της ενσωμάτωσης των αναπήρων
στην υπόλοιπη κοινωνία. Μετά λοιπόν από το έργο προσβασιμότητας του κλειστού γυμναστηρίου, φτάσαμε στο επόμενο βήμα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη διοίκηση του ΠΕΕΚΗ. Φτάσαμε σήμερα να προμηθευτούμε ένα αναβατόριο ηλεκτρικό κινούμενο που θα δώσει την ευκαιρία σε όλα τα άτομα με κινητικά προβλήματα να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες που κατασκευάστηκαν για όλους με όλους τους ανθρώπους. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΗ θα συνεχιστούν. Αναβαθμίζοντας το κολυμπητήριο ενεργειακά, τον επόμενο μήνα θα αλλάξουν τα αλουμίνια περιμετρικά στο κολυμπητήριο. Αυτό θα δώσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό βελτίωσης των συνθηκών εντός της πισίνας. Θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση ενός μεγάλου πίνακα αποτελεσμάτων εντός του κολυμπητήριου. Το ίδιο θα γίνει και εξωτερικά, αν θέλετε, στο κολυμπητήριο με την τοποθέτηση μιας κερκίδας για το γήπεδο ποδοσφαίρου με το πλαστικό 250 θέσεων και προβλέπουμε και σε αυτόν τον χώρο να μπει και ένας πίνακας αποτελεσμάτων. Ευελπιστώντας ότι το 2018 θα είναι ένα καλύτερο έτος για τη χώρα μας, εμείς αναβαθμίζοντας όλες τις εγκαταστάσεις θέλουμε όσοι συμμετέχουν, τα σωματεία και οι αθλούμενοι, να ευχαριστούνται, να έχουν καλύτερες συνθήκες για την αναψυχή τους, να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή αθλητική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους.